επίσημη γαλλική πολιτική. Αν κάτι τέτοιο υπόθηκε από τον πρόεδρο, φυσικά αποτελεί επίσημη γαλλική θέση. Και ξέρετε, ο πρόεδρος πάντοτε ανακοινώνει κάτι και με αυτό πρέπει να συμφωνούν και οι υπουργοί. Το ζήτημα λοιπόν που τίθεται τώρα επιτάπητο στο Λουξεμβούργο δεν σχετίζεται με τη Μεγάλη Βρετανία αλλά με την Ελλάδα. Και εμείς θα κάνουμε το βέλτιστο δυνατό έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία για τον ελληνικό λαό, έτσι ώστε να εξέλθει από αυτή την καθημερινή κρίση, να βρούμε μακροπρόθεσμες λύσεις για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική κυβέρνηση και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Προηγούμενα ακούσαμε ότι υπάρχουν θετικά βήματα και αισιοδοξία για σήμερα. Πέρα από τη σαφήνεια, λοιπόν, ποια είναι τα κρίσιμα σημεία μεταξύ του Eurogroup και του Delta Nitaf σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων ενός μελλοντικού δυνητικού πρόσθετου πακέτου? Η σαφήνεια είναι κάτι πολύ καλό, εάν θες να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω λοιπόν ότι ναι, χρειαζόμαστε σαφήνεια στη δική μας συμφωνία απόψε και περιμένουμε από όλες πλευρές να κάνουν μία κίνηση, μία μικρή κίνηση, αλλά προς σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον προσδοκούμε από το Delta Nitaf να κινηθεί θετικά με μία θετική δήλωση, προφανώς. Αν επιθυμούμε μία τέτοια συμφωνία να είναι υποφελής για όλους, τότε πρέπει να έχουμε μαζί μας το Delta Nitaf με θετική υποστήριξη.